Φίλες και φίλοι του Alpha Sports TV, καλώς ορίσατε από το κλειστό των Λατσιών, που σε λίγο θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρπι της ένατης αγωνιστικής του πραθμίας. Εξέφυγε από την προσωπική σαν αντίπαλο, η Λόμπα όμως πέρασε. Είναι αναγνωριστικά που δίνουν πολύ μεγάλες μάχες μεταξύ τους. Καλύτερη συνέχεια για μας φυσικά είναι η υπεπτουσία που είναι τον γκολ. Και προσπάθεια για απάντηση τώρα. Στις επίθεσεις, αν θέλετε, είναι ακριβώς αυτό το γύρισμα της μπάλας μέχρι να υπάρξει κατάλληλη προϋπόθεση για σουτ. 2-2. Εδώ. Αλλά από απόλυτα διατηρεί το προβάδισμα για την Αθιένου. Τις δύο ομάδες. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για την Αθιένου και θα πετύχει. Όπου ξέφυγε πάλι από την προσωπική της αντίπαλο, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Είναι το... Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για να γίνει το σουτ. Τιμώρησε την Λιτών Έλλην. Να αναφέρουμε ότι και κέρυες επεμβάσεις σε τέτοιου είδους παιχνίδι σίγουρα δεν αφήνουμε. Που έπαιρνε η ομάδα τον Λατσιό, εξαιρετική τερματοφύλακα. Όντως. Και σωματικά και τα προσόντα της στα σωματικά είναι. Και δύο λάθη, ένα πάτημα γραμμής. Ναι, έκανε και δύο λάθη. Η ομάδα των Λατσιών με μια να μην ανεπιθετική 5-1. Φαντάζομαι ότι παίχτηκαν μπροστά είναι ακριβώς για περιπτώσεις αντεπίθεσης για να φύγει πιο γρήγορα. Το περιορίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, η υπολογική συνεχίζεται στην πλευρά της Αθιένου τώρα. Το παιχνίδι είναι στα ίσα, 4-4. Συνεχίζεται η υπολογική, φτάνει η μπάλα στη Διενή. Η μπάλα δεν ξεφεύγει. Και πολύ εμπειρή. Λοιπόν, αλλά παίζω όμως χειροσφαίριση. Χειροσφαίριση η οποία, να πω όπως βλέπουμε στο σημερινό παιχνίδι, η τρίτη ομάδα αυτή της Αλαδί που τη βλέπω ότι είναι ανερχόμενη. Την παρουσία, ναι. Προσπαθεί, συναγωνίζεται, της λείπει εμπειρία. Η Διγενή θα πάρει το σουτ, θα δεχτεί το στόπ, η μπάλα πάρει την Δημητριέβιτς. Αγώνα δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος. Θα είσαι ο τέλειος. Αγώνα δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος. Θα είσαι ο τέλειος. Άμυνα διαφορετικός τερματοφύλακας. Και σίγουρα για να είσαι καλά πρέπει να είσαι διαφορετικός τερματοφύλακας. Και σίγουρα για να είσαι καλά πρέπει να είσαι. Τα Λατσιά μοιάζουν να έχουν κατασκηνώσει, αλλά έλεγα ότι ήθελα. Από την Αλεξάνδρα, πολύ έξυπνο, που δυστυχώς δεν ήταν έτοιμη. Είπα τώρα από πλευράς Αθήνα με επιστροφή. Στρινάκη θα προσπαθήσει. Η μπάρα σταματά στην Τάκη, βγαίνει η ευκαιρία αντεπίθεση όπου για πρώτη φορά. Έχει πολύ δρόμο, καμιά ομάδα θα ξεφύγει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν οι παίχτριες να συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο. Λέτε και το βάθος του πάγκου κάθε ομάδα. Μάλιστα. Όμως τα γκολ που βάζουν, λίγο η άμυνα έχασε τη σύσορροπη. Τα δύο γκολ της Δημητρίεβιτς ήταν off balance η κατοπορία του αγώνα αυτήν τη φορά. Κοίταξε, τώρα όπως γεννεί το παιχνίδι, με παίχτη λιγότερο, τουλάχιστον να σκοράρει. Ακριβώς. Γιατί είναι μόνο 5 άτομα, 5 παίχτριες. Τα 26 και 20, μας μένουν ακόμα 3 λεπτά και παρόλα αυτά έχει καταφέρει η Ταλατσιά, συγγνώμη η Αθιένου, μαζί με την Γαστρινάκη, να πετύχει τον γκολ. Έχει καταφέρει η Ταλατσιά, συγγνώμη η Αθιένου, μαζί με την Γαστρινάκη να πετύχει τον γκολ. Ο coach των Λατσιών να φώναζε για πέναλτι, αλλά όμως αντίθετη άποψη από τους διαιτητές. Ο coach των Λατσιών να φώναζε για πέναλτι, αλλά όμως αντίθετη άποψη από τους διαιτητές. Στην της ομάδας των Λατσιών, 5-1 με παίχτρια μπροστά και να πιέζει τη Λιτών Έλλην. Ξανά έκανα λάθος, δίνουν την ευκαιρία. Δεν προλαβαίνω να γράφουμε λάθη εδώ πέρα. Ξανά στην επίθεση και τον γκολ.
Λοιπόν, Ντιγενή προσπαθεί. Έφυγε μπάλα. Προσπάθεια για να διασπαστεί η άμυνα των Λατσών. Αλλά όμως στο rebound Δημητρίεβιτς θα βγει μόνη. Ευκαιρία. Τα έχετε δει στους δέχτες σας. 19 από στα Λατσά. Προσπάθεια τώρα ξανά για την Αθιένα. Η επαναφορά, η μπάλα στο δοκάρι, Διγενή, τρεις συνεχόμενες. Τώρα, λοιπόν, για να βρεθεί χώρος για το σουτ, Γαστρινάκη θα πάρει την προσπάθεια, θα κάνει το σουτ. Έτσι, 12-11. Έτσι από την Αθιένου, Γαστρινάκη. Θα γίνει το στόπ από Δημητρίεβιτς. Πάλα πέρασε έξω. Ξανά στα χέρια της Αθιένου. Προσπάθεια ξανά για την Αθιένου. Με λίγη καθυστέρηση. Ναι. Έγινε ένα επιθετικό φάουλ. Ναι. Δύσκολο να καταφέρει να βρει χώρο για σουτ. Η μπάλα πάει στα φτερά, στο δεξί φτερό. Η Ρογιάτη θα προσπαθεί να βρει το χώρο. Είναι το λάθος. Ξανά στην Αθιένου. Εκεί που βγαίνεται μια κομπίνα θα έλεγα, η Διγενή. Με τρίπλα η παράβαση. Η Σούσου στην Ιωάννου, στην Κωνσταντινίδου, γυρίζει μπάλα. Η Ιωάννου. Και το λάθος. Δύο λάθη πολύ εύκολα από την ομάδα της Αθιένου. Λίγο να γίνει το λάθος για την Αθιένου. Προσπάθεια, το σουτ. Καταπληκτικό. Ακολουθήσουν την Λίζαν στην... στην επαναφορά και στο σουτ. Μάλιστα. Της Γκάμπριελ. Κωνσταντίνη στα Λατσά, εδώ που η Χαραλάμπους, στα χέρια των παιχτριών, Παγιασού του Κωνσταντινίδου και θα πετύχει ένα πολύ για την Αθιένου που είναι και στην επίθεση. Θα σταματήσει η Σούσου, η Σούσου στην Δημητρίεβιτς, στην Κωνσταντινίδου, το σουτ και η μπάλα θα... 17-16, η Αθιένου μπροστά. Λοιπόν, προσπάθεια εδώ να βρεθεί χώρος για σουτ. Η Διγενή εκεί που πήγαινε, που καλείται να σταματήσει την Έλληνα στο πέναλτι. Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό για το τελική ολοκλήρωση του αγώνα. Απάντηση αν θέλουν να κερδίσουν κάτι από αυτόν τον αγώνα. Η Διγενή φαίνεται ότι προσπαθεί να πάρει προσπάθεια πάνω. Η Γαστρινάκη έρχεται με ένα πολύ όμορφο γκολ. 9-17, γρήγορη επίθεση για τα Λατσά. Δεν απομένει χρόνος, 30 δευτερόλεπτα. Και η οποία ίσως να σημαίνει, βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο το προπονητή της Αθιένου πώς πανηγυρίζει. Ρε Μιχάλη μου, δεν λέω το λατρεύω το σπίτι μας, αλλά αυτή η γειτονιά δεν έχει άβρα, βρε παιδί μου. Δεν έχει το γαλάζιο της θάλασσας να ταιριάζει με τα μάτια μας. Δεν έχει το πράσινο του δάσους να ταιριάζει με το καθιστικό μας. Μιχάλη! Τι να σου πω, ρε αγάπη μου. Άμα κερδίσω τον Τζόκερ, θα σηκώσω όλο το σπίτι και θα το πάω όπου θέλεις. Τζόκερ, έπαιξες! Τζόκερ, το πες. Το έπαιξες. Εδώ είναι καλά. Στη ζωή μας έχουν αλλάξει πολλά. Τώρα υπολογίζω τα πάντα. Σκέφτομαι πιο οικονομικά. Το μόνο που δεν άλλαξα είναι τα καύσιμα. Γιατί από το 2008 με Πετρολίνα Platinum Plus έχω περισσότερη εξοικονόμηση. Σκέφτομαι οικονομικά. Κινούμε με Πετρολίνα Platinum Plus.
Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άντρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.